Το Υπουργείο Εσωτερικών είναι πάντοτε έτοιμο για τη βραδιά των εκλογών. Θα έλεγα ότι η ιδιαιτερότητα και το πρόσθετο στοιχείο πέρα από αυτά τα οποία σταθερά γνωρίζουμε για κάθε βραδιά των εκλογών είναι ότι φέτος θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα αυτά τα οποία τονίζω θα μεταδώσει ο ανάδοχος. Πολύ πιο γρήγορα θα έχουμε αποτελέσματα σε εθνικό επίπεδο για τα κόμματα γύρω στις 9 η ώρα και είναι πολύ πιθανό να έχουμε και σταυροδοσία μέχρι τα μεσάνυχτα. Επομένως αυτό είναι κάτι που τεχνολογικά έχει καταστεί δυνατόν. Βεβαίως τονίζω, τα οριστικά αποτελέσματα είναι αυτά τα οποία θα εκδοθούν από τα αρμόδια δικαστήρια. Αυτό είναι απλώς η μετάδοση των αποτελεσμάτων για τη βραδιά των εκλογών. Επομένως αυτό, τώρα από εκεί και πέρα, όπως βλέπετε σήμερα στην ημερίδα που διοργανώνει η αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης, εμείς συνεχίζουμε να προωθούμε αυτό το οποίο είναι η αναπτυξιακή πολιτική. Θεωρούμε ότι οι αποκεντρωμένες διοικήσεις σε όλη την Ελλάδα και είναι ευτυχές γεγονός ότι σήμερα σε αυτή την ημερίδα είναι κοντά μας όλοι οι γραμματείς των αποκεντρωμένων. Γιατί, διότι στην πραγματικότητα ένα από τα βασικά εργαλεία προκειμένου να μπορέσουμε να επιτύχουμε την προσέλκυση επενδύσεων που όμως είναι συνδεδεμένες για να έρθουν με μια αποτελεσματική προσέγγιση και κυρίως με την επίλυση θεμάτων διοικητικών που συνδέονται με τις επενδύσεις. Εδώ λοιπόν κεντρικό, σπουδαίο, μεγάλο αναπτυξιακό ρόλο έχουν οι αποκεντρωμένες διοικήσεις. Και θεωρώ θετικό, εξαιρετικά θετικό και από αυτή την έννοια είναι και μια προσωπική ικανοποίηση το γεγονός ότι οι αλλαγές που κάναμε στη λειτουργία των αποκεντρωμένων διοικήσεων αλλά και η εμπιστοσύνη που δείχνει η παρούσα κυβέρνηση στο θεσμό των αποκεντρωμένων διοικήσεων νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει και φέρνει αποτελέσματα. Τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο γρήγορα, τα πράγματα πηγαίνουν πολύ πιο ουσιαστικά, πολύ πιο αποτελεσματικά και αυτό είναι που μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε και για τον αναπτυξιακό ρόλο των αποκεντρωμένων διοικήσεων και προφανώς ευρύτερα για την ανάπτυξη στην οποία τόση σημασία δίνει η παρούσα κυβέρνηση και ελπίζω ότι θα μπορέσει να συνεχίσει και τη δουλειά της σε αυτή την κατεύθυνση μετά τις εκλογές. Κύριε Βορύδη, υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση. Σήμερα δίνει διαφορά 5 μονάδων στη Νέα Δημοκρατία από το ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, βλέπει δύσκολη την αυτοδύναμη κυβέρνηση ακόμα και στις δεύτερες κάλπες. Πώς το σχολιάζετε? Κοιτάξτε, λέμε τα εξής και επιμένουμε πάρα πολύ σε αυτό. Οι κρίσιμες κάλπες είναι οι πρώτες κάλπες. Οι εκλογές οι βασικές είναι οι εκλογές 21 Μαΐου. Γιατί? Γιατί εκεί θα κριθούν τρία βασικά πράγματα. Το πρώτο, προφανώς ποιος θα είναι πρώτος. Το δεύτερο, ποια είναι η διαφορά του πρώτου από το δεύτερο. Γιατί έχει σημασία αυτό? Διότι αν είναι μια καθαρή διαφορά, είναι μια αναστρέψιμη στις δεύτερες εκλογές. Και το τρίτο, πόσο κοντά θα είναι το ποσοστό αυτό των πρώτων εκλογών, στην αυτοδυναμία των δεύτερων εκλογών. Άρα αυτές είναι οι τρεις βασικές παράμετροι που θα κριθούν στις πρώτες εκλογές. Οι πρώτες εκλογές, ναι μεν είναι υπονομευμένες από το σύστημα της απλής αναλογικής, αλλά δεν είναι καθόλου χαλαρές, είναι εξαιρετικά κρίσιμες και με αυτή, αν θέλετε, με αυτό το σκεπτικό η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτές τις εκλογές. Το τέταρτο ζήτημα το οποίο είναι σημαντικό για τις πρώτες εκλογές είναι το ότι θα πρέπει να ακυρωθεί, να καταρρεύσει, να μην μπορέσει να υλοποιηθεί το σενάριο της προοδευτικής διακυβέρνησης. Δηλαδή τι, μία κυβέρνηση με Τσίπρα, Βαρουφάκη και Ανδρουλάκη στη θέση του Καμένου, εκεί που βρισκόταν παλιά ο Καμένος, να είναι τώρα ο Ανδρουλάκης. Αυτό λοιπόν είναι ένα σενάριο, είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο ο ελληνικός λαός, αυτό τον καλούμε να κάνει, είναι να μην επιτρέψει να συμβεί. Αυτό σημαίνει αυξημένη συμμετοχή και ισχυρή εντολή προς τον κ. Μητσοτάκη, προς τη Νέα Δημοκρατία.